Ο κύριος Θανάσης Γούρος είναι μέλος του γραφείου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε? Καλό σας μεσημέρι, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Λοιπόν, εσείς, αν κατάλαβα καλά, ετοιμάζετε για μαζικές κινητοποιήσεις στο κομμάτι αυτό, στο κομμάτι του ασύλου. Ναι, έγινε χθες η πρώτη κινητοποίηση, το πρώτο συναλλητήριο. Φυσικά θα υπάρχουν κινητοποιήσεις και από την. Όταν ξεκινήσει η χρονιά, όχι μόνο για το άσυλο, αλλά και συνολικά για τα προβλήματα και τις ελλείψεις και την υποχρηματοδότηση που υπάρχουν στα πανεπιστήμια. Αυτό που φάνηκε και από χθες είναι ότι δυστυχώς για την κυβέρνηση υπάρχει οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα, φοιτητικό κίνημα, το οποίο ξεκαθάρισε ότι αν νομίζει ότι η κυβέρνηση θα ξεμπερδεύει με το λαϊκό κίνημα, είναι γελασμένη, ότι δεν θα περάσει τη γη νεκροταφείου που θέλει να επιβάλλει η κυβέρνηση, γιατί αυτός είναι ο στόχος της. Κατά τη γνώμη μας, στόχος της δεν είναι η εγκληματικότητα, αλλά η φήμωση του λαού, γιατί τα μέτρα αυτά τα οποία παίρνει για το άσυλο συνδυάζονται με μέτρα για τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων, όπως είναι το ηλεκτρονικό φακέλωμα συνδικαλιστών, η ηλεκτρονική ψηφοφορία στα σωματεία, που εμποδίζει την πιο εύκολη απόφαση για απεργία. Και θέλει να δώσει σήμα, είναι και συμβολικό το θέμα, να δώσει σήμα και στο λαό και στους μεγαλοεπιχειρηματίες, από τη μία στο λαό να κάτσει τα αυγά του και από τη μία στους μεγαλοεπιχειρηματίες, ότι αυτή η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να τσακίσει λαϊκά δικαιώματα και να προχωρήσει μπροστά για τα συμφέροντα. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι, επειδή ακριβώς έχουμε δει πολλές φορές τα πανεπιστήμια να μετατρέπονται σε εστίες για τις Μολότοφ, για το παρεμπόριο, για εμπόριο ναρκωτικών, αυτά υπάρχει άλλος τρόπος πλην της αστυνομίας για να αντιμετωπιστούν? Εμείς πάνω σε αυτά τα ζητήματα, τα οποία τα θεωρούμε ότι τα βάζει η κυβέρνηση προσχηματικά. Δεν είναι μια πραγματικότητα όμως σε πολλά πανεπιστήμια? Θα σας πω ακριβώς πάνω σε αυτή την πραγματικότητα. Θέτουμε συγκεκριμένα ερωτήματα. Πρώτον, το πανεπιστημιακό άσυλο είναι αυτό που εμποδίζει την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, τη διακίνηση των ναρκωτικών? Αφού η κυβέρνηση θέλει να αντιμετωπίσει τέτοια ζητήματα, γιατί δεν χτυπά στη ρίζα του το λαθρεμπόριο, το εμπόριο ναρκωτικών, τέτοιες ομάδες, διάφορους μπαχαλάκιδες όπως τους λένε, που πράγματι με την τράση σκοφαντούν το εργατικό λαϊκό κίνημα? Γιατί δεν αξιοποιεί το υπάρχον πλαίσιο το οποίο αυτεπάγγελτα ορίζει για κακουργήματα την παρέμβαση της αστυνομίας? Γιατί συγκαλύπτονται οι ευθύνες των τελευταίων κυβερνήσεων και της προηγούμενης του ΣΥΡΙΖΑ, διότι από αυτήν πήρε τη σκυτάλη η κυβέρνηση, που υπάρχουν για την δημιουργία τέτοιων εστιών στα πανεπιστήμια, για παράδειγμα. Οι χώροι ελεγχόμενης χρήσης ναρκωτικών ψηφίστηκαν στον προηγούμενο νόμο Παρασκευόπουλου του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από το 2011, το ΑΠΘΙΤΑ, ένα από τα μεγαλύτερα ιδρύματα της χώρας, δημιούργησε κέντρο διακίνησης μεθαδόνης στο ΑΚΕΠΑ, που είναι το πανεπιστημιακό νοσοκομείο που υπάρχει μέσα στον πανεπιστημιακό χώρο. Ναι. Δηλαδή έχουν ευθύνες αυτές οι κυβερνήσεις για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Και στην πραγματικότητα, εάν ήθελαν να αντιμετωπίσουν την εγκληματικότητα, τη διακίνηση ναρκωτικών κτλ., θα μπορούσαν να. Να σας ρωτήσω κάτι. Προσπαθώ να καταλάβω, επειδή όσοι γνωρίζουν και τη δράση της δικής σας στην νεολαία, ξέρουν ότι δεν έχει ουδέμια σχέση με το κομμάτι και το μπάχαλο και, και τη Μολότοφ, και ότι επενδύεται και ποντάρεται στο αυτό που λέμε μαζικό κίνημα. Αναρωτιέμαι, τι φοβάστε ότι θα συμβεί αν αλλάξει ο νόμος για το άσυλο? Ότι ναι, θα διώκονται ιδέες, θα διώκονται φοιτητές, συνδικαλιστές? Δεν έχουμε δει. Γιατί όμως, μήπως είναι λίγο αυτή η συζήτηση λίγο κατάλοιπο μιας άλλης περίοδου, δηλαδή κατάλοιπο των όσων μπορεί να έγιναν τέτοια την περίοδο της Χούντας, τα πρώτα χρόνια μετά, αλλά τέλος πάντων, έχει κάποιος να φοβηθεί κάτι για να υποστηρίζει τις ιδέες του ή οτιδήποτε άλλο μέσα στο ελληνικό πανεπιστήμιο? Έχετε δει τέτοια παραδείγματα που να διώκονται ιδέες? Θα σας πούμε. Εμείς καταρχάς δεν φοβόμαστε κάτι. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ανεξαρτήτως. Καταλαβαίνετε, το φοβάστε, το ρήμα. Το λαϊκό κίνημα, οι φοιτητές, οι εργαζόμενοι μπορούν με την πάλη τους να υπερασπίσουν τα δικαιώματά τους και το δικαίωμά τους και στο λόγο και τα συνδικαλιστικά τους δικαιώματα κτλ. Όμως αυτό που πρέπει να προβληματίσει τον καθένα είναι ακριβώς οι λόγοι οι οποίοι θέτει η κυβέρνηση μπροστά για το ζήτημα του ασύλου και να δει πίσω από αυτούς τι πραγματικά κρύβεται. Δηλαδή, η κυβέρνηση λέει ότι με αυτόν τον τρόπο θέλει να αναβαθμίσει τα πανεπιστήμια, να υπερασπιστεί τη διακίνηση των ιδεών, την ελεύθερη κτλ. Αν ήθελε να υπερασπιστεί κάτι τέτοιο, γιατί δεν έφερε σαν πρώτο νομοσχέδιο της κυβέρνησης? Αυτό θα ήταν πράγματι ένα καλό νομοσχέδιο. Να την αύξηση άμεσης χρηματοδότησης για να καλυφθούν όλες οι ελλείψεις στα πανεπιστήμια, που αυτό είναι το πραγματικό ζήτημα που πρώτα απ' όλα καίει όλους τους φοιτητές. Που είναι για παράδειγμα οι ελλείψεις που υπάρχουν σε υποδομές, σε προσωπικό, σε εστίες κτλ. Και αυτά εμποδίζουν την ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση, τη διακίνηση των ιδεών κτλ. Αυτό που στην πραγματικότητα θέλει να επιβάλλει η κυβέρνηση μέσα από την κατάργηση του ασύλου είναι την υπεράσπιση της επιχειρηματικής δράσης. Δηλαδή, να σας το πω απλά,
με κανέναν τρόπο να μην εμποδιστεί οποιοδήποτε επιχειρηματίας θέλει να μπει στο πανεπιστήμιο και να επηρεάσει, γιατί θα μου πείτε πού είναι το κακό να μπει ένας επιχειρηματίας στο πανεπιστήμιο, να επηρεάσει με αυτόν τον τρόπο τη μετάδοση της γνώσης, τα προγράμματα σπουδών, την εκτέλεση εργαστηρίων, τα προϊόντα που βγαίνουν από την επιστημονική έρευνα κτλ. Γιατί θέτουμε το εξής ερώτημα. Η είσοδος των επιχειρήσεων στα πανεπιστήμια θα εξασφαλίσει την ελεύθερη διακίνηση ιδεών, την ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση, γιατί αυτό υπερασπίζεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και οι προηγούμενοι του ΣΥΡΙΖΑ με τους αντίστοιχους νόμους που πήρε με το ζήτημα της κατάργησης του ασύλου. Δηλαδή, θα μπορεί, για παράδειγμα, κάθε φοιτητής να ολοκληρώνει ένα μεταπτυχιακό χωρίς δίδακτρα, όταν τα δίδακτρα γενικεύονται. Αυτό φαντάζομαι είναι μια άλλη συζήτηση. Δεν ξέρω... Ναι, αλλά είναι ακριβώς αυτή η συζήτηση. Που μπορεί να είναι και η πιο ουσιαστική, γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι ντροπή να συζητάμε για το πανεπιστήμιο και η συζήτηση να πηγαίνει στις Μολότοφ, στο εμπόριο ναρκωτικών ή στο παρεμπόριο. Έτσι. Χάνεται όλη η ουσία. Ακριβώς. Είναι αυτή η ουσία ακριβώς που θέλει να κρυφτεί από πίσω η κυβέρνηση και να κρύψει δηλαδή ότι αυτό θέλει να υπερασπιστεί. Θέλει να υπερασπιστεί δηλαδή τη γενίκευση της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσα στα πανεπιστήμια, που να επιβάλλει σιγή νεκροταφείου μέσα στα πανεπιστήμια να θυμώσει με έναν τρόπο κτλ. Το φοιτητικό κίνημα, από το να υπερασπιστεί αυτά τα δικαιώματα που έρχονται να, σε συνέχεια τις προηγούμενες κυβέρνησεις να καταστρατηγηθούν. Για να δούμε, νομίζω θα ανοίξει αυτή η συζήτηση για τα καλά το επόμενο σίγουρα διάστημα από όλες τις πλευρές. Κρατάμε και τις δικές σας απόψεις, τον αντίλογο. Φαντάζομαι πήραμε και μια πρώτη γεύση από την κινητοποίηση που έγινε χθες, δεν ξέρω. Αυτό που θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι πρέπει οι φοιτητές, οι εργαζόμενοι, ο λαός να μπει μπροστά για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων του, των αναγκών του, γιατί αυτά τα ζητήματα είναι αυτά που μας επίγουν και τώρα και την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά κτλ. Και ανεξάρτητα από τους νόμους που θα περάσει η κυβέρνηση, με κανέναν τρόπο να μην κάτσει κανείς τα αυγά του, να το πούμε έτσι, το να υπερασπιστεί αυτά τα οποία έχει ανάγκη από την πρώτη μέρα που θα βρεθεί στα πανεπιστήμια. Γιατί τα ζητήματα των πανεπιστημίων είναι πολλά, των τμήματων, οι ελλείψεις, το προσωπικό κτλ. Αυτά είναι τα κύρια ζητήματα. Και η ποιότητα σπουδών. Λοιπόν, αυτά δεν αντιμετωπίζει ούτε η σημερινή ούτε η προηγούμενη. Να περιμένουμε και στο κομμάτι αυτό και εκεί τις εξαγγελίες. Ήταν ο κύριος Θανάσης Γούρος, μέλος του γραφείου του Κεντρικού Συμβουλίου της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδος. Σας ευχαριστώ, κύριε Γούρη. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Να είστε καλά.